Άρα. Καλημέρα στο Θόδωρο Καράουγλου, αναπληρωτή τομεάρχη εργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Καράουγλου. Καλημέρα κύριε Βερέκη, κύριε Βλάχο και φίλες και φίλοι ακροατές. Αλλά βέβαια να πω ότι δεν ήμουν μέλος κυβέρνησης, ήμουν μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι, κάνετε λάθος. Είσαστε μέλος κυβέρνησης. Στηρίζατε την κυβέρνηση. Άλλο, από, τη στιγμή που, μέλος, από τη στιγμή που. Δεν τον έκαναν ποτέ. Όχι, δεν ήταν υπουργός, αλλά ήταν όμως ένας από τους ανθρώπους που στήριζε την κυβέρνηση. Έβλεπε γύρω του τους συναδέλφους του υπουργούς να γίνονται πλούσιοι, πλουσιότεροι, πλουσιότατοι και δεν μίλαγε. Ξέρετε ότι υπάρχει μια παροιμία, κύριε Βερίκη και κύριε Βλάχο, η οποία λέει ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος, έτσι. Εμείς λοιπόν στηρίζαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρούσαμε και εξακολουθώ να πιστεύω ότι σε πάρα πολλά ζητήματα ασκούσαμε σωστή πολιτική και προσφέραμε θετικό έργο. Αλλά βέβαια εκ των υστέρων μάθαμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε τότε και τα οποία προφανώς δεν τιμούν τους ανθρώπους οι οποίοι. Τα υλοποιούσαν, τα φτιάχναν. Κύριε Καράουγλου, με συγχωρείτε. Επειδή αυτό το πράγμα το είπε και ο κύριος Καραμαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα και είχατε σηκωθεί όλοι και το χειροκροτούσατε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εντάξει, να δεχθώ ότι ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίο. Τηλεοράσεις δεν βλέπατε. Εφημερίδες δεν διαβάσατε. Ραδιόφωνα δεν ακούγατε. Κοιτάξτε. Δεν βλέπατε τις βιλάρες, τις πισίνες. Λοιπόν, προσέξτε, υπήρχαν κάποια ζητήματα τα οποία χωρίς να είναι τίποτα αναδεικνυόταν και προβαλόταν σαν μεγάλα σκάνδαλα. Παράδειγμα να φέρω εγώ, έτσι. Πουλήθηκε ο ΤΕ με τη μετοχή του στα 28 ευρώ και τότε είχε θεωρηθεί ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο και το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι θα στήσει ειδικό δικαστήριο. Σήμερα πουλείται με 7,5 ευρώ και δεν ακούω τίποτα. Ναι, άλλο παράδειγμα. Ναι, και άλλο τα λεφτά, και του χρόνου και τα λεφτά που πήρατε τότε με τα 28 ευρώ του ΟΤΕ, τι τα κάνατε, πού είναι τα λεφτά? Κοιτάξτε, όλα τα λεφτά αυτά ξέρετε ότι τα χρήματα των αποκρατικοποιήσεων πάνε για να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Αυξήθηκε το δημόσιο χρέος. Θέλω να σας πω. Αυξήθηκε, κύριε Καράγλου, αυξήθηκε το δημόσιο χρέος. Άρα δεν πήγανε για το δημόσιο χρέος, πήγανε προφανώς σε κάποιες τσέπες. Νομίζω για τα περίφημα 125 δισεκατομμύρια που αυξήθηκε το χρέος στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στα 6 χρόνια, υπάρχει μια αναλυτική προσέγγιση. Άδεια ταμεία αφήσατε, κύριε Καράγλου. Άδεια ταμεία. Πουλήσατε τον ΟΤΟ με 28 ευρώ τη μετοχή. Και εξαφανίστηκαν τα χρήματα. Πού είναι τα Ωραία, χρήματα εγώ του ΟΤΕ? Ρωτάω, λοιπόν, εγώ ρωτάω λοιπόν, σήμερα που πουλήθηκε με 8 ευρώ τη μετοχή. Τεράστιο σκάνδαλο. Να προβάλλετε το θέμα και να γίνετε κάτι. Τεράστιο σκάνδαλο. Βλέπετε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι όλα, αλλά πάντως τα μεγαλύτερα και τα σημαντικότερα, του κουκουλώνουν το θέμα. Έτσι, δεν έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Τεράστιο σκάνδαλο. Να σας θυμίσω κάτι άλλο. Για να πω δηλαδή ότι δυστυχώς η αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν ήταν αυτή η οποία μας έπεισε πως ό,τι γινόταν στην Ελλάδα ήταν σκάνδαλο. Αγόρασε η Εθνική Τράπεζα την Finance Bank, την Τουρκική Τράπεζα. Βγήκαν τότε και λέγανε σκάνδαλο και τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί και είναι ντροπή. Η Βάσο Παπανδρέου. Θυμάστε, πρωταγωνιστούσε η Βάσο Παπανδρέου. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήμουν στην Επιτροπή Οικονομικών μαζί της και τα θυμάμαι. Ήθελε να μιλήσει και τον Αράπογλου. Αποδείχθηκε ότι αν δεν γινόταν η αγορά αυτή, έτσι, η Εθνική Τράπεζα σήμερα θα αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Συμφωνούμε. Και αλλά καλά που έκανε τότε ο κ. Σαράπογλου την αγορά της Finance Bank. Αλλά θέλω να σα πω. Αλλά επειδή έχετε μπει στη διαδικασία να μιλάτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέλω να σα πω ένα πράγμα, κύριε Καράγλου. Η δική μου άποψη είναι μία. Την έχω πει πολλές φορές και θα την επαναλαμβάνω. Η δημοκρατία σταμάτησε να λειτουργεί στην Ελλάδα όταν ο κ. Μητσοτάκης έδωσε την άδεια του Μέγκα στους 5 διαπλεκόμενους εκδότες. Αυτοί λοιπόν άρχισαν να ανεβάζουν και να προβάλλουν όσους υπουργούς και βουλευτές εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά τους και να θάβουν όσοι ήταν εναντίον τους. Αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε, εγκρίνω και επαυξάνω και θέλω να σας πω και κάτι. Το παιχνίδι δυστυχώς όπως είναι δομημένο στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος κάνει το εξής. Αν κάποιος φτωχός και μόνος καουμπόης, ένας βουλευτής της περιφέρειας όπως είμαι εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, βγει και πει ένα θέμα ή πει ότι διαφωνεί με το κόμμα του, και ξέρετε ότι και δίκιο να έχει πολλές φορές, αν το μέσο μαζικής ενημέρωσης τον βγάλει απέναντι και πει ο προδότης, ο διασπαστής και ο αντάρτης, έχει τελειώσει αυτός πολιτικά. Επομένως, κύριε Καράουγλου και κύριε Βλάχο, μήπως είναι καλύτερα τώρα με την Τρόικα που έρχεται να τα διαλύσει όλα? Και ενδεχομένως τώρα γεννιέται και κάποια ελπίδα ότι μέσα από τα σύνδρομα. Τα πάντα. Τον κόσμο τα πάντα. Τα πάντα. Εγώ μην νομίζεις ότι ισχυρή και η διαπλέκεια. Ότι πάντοτε μέσα από μια πολύ μεγάλη κρίση μπορεί να γεννηθεί και να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα. Θεωρώ λοιπόν ότι δίνεται τώρα ευκαιρία με αφορμή το τεράστιο αυτό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας να ξεκινήσει, να δημιουργηθεί μια νέα ευκαιρία. Και νομίζω ότι και χαίρομαι και το χαιρετίζω και έχω καταθέσει εγώ τις προτάσεις μου στο δημόσιο διάλογο.
Είναι πολύ θετικός ο διάλογος που ξεκίνησε για τις θεσμικές αλλαγές, για τις θεσμικές πολιτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Άρα είστε υπέρ ενός δημοψηφίσματος. Κοιτάξτε, το δημοψήφισμα είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από το Σύνταγμα και θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν στην προκείμενη περίπτωση μπορεί να ωφελήσει κάτι, γιατί δεν νομίζω ότι να είναι το πρόβλημα της χώρας το δημοψήφισμα. Μα για την αλλαγή των θεσμικών, θεσμικών όρων, αυτό που το οποίο λέτε εσείς. Ναι, κύριε Βερίκη, να ρωτήσω κάτι. Αν υπάρχει ένα δημοψήφισμα που θα λέει είστε υπέρ των 200 βουλευτές, των 300 βουλευτών, πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και ένα Έλληνας να ψηφίσει υπέρ των 300? Όχι. Ψηφίστε, απέστατε υπέρ της ποιότητας του αριθμού. Αν υπάρχει ένα ερώτημα που θα λέει είστε υπέρ η κατάργηση του ΠΟΘΕΝΕΣΚΙΣ για τα πολιτικά πρόσωπα, πιστεύετε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα διαφωνούν? Δηλαδή θέλω να πω ότι. Αυτά δεν χρειάζεται να τα κάνουμε με δημοψήφισμα. Γιατί αυτά είναι αυτονόητα πια. Πια είναι αυτονόητα για την ελληνική κοινωνία. Ωραία. Εγώ κύριε Βέρικη, γιατί δεν είμαι δογματικός, λέω ότι θα περιμένω πρώτα να δω την ατζέντα του δημοψηφίσματος και από εκεί πέρα θα τοποθετηθώ. Πάντως από την αρχή λέω ότι είμαι υπέρ των δημοψηφισμάτων, αλλά βέβαια πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας και την οικονομική κατάσταση της χώρας, γιατί δεν πρέπει να μας ξεχνάμε ότι η οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία το λίγο-λίγο στοιχίζει 100 εκατομμύρια. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ, πολύ σοβαρή και μετρημένη τοποθέτηση. Το πρόβλημα της χώρας, κύριε Καράγλου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το πρόβλημα της χώρας, κύριε Καράγλου, και της πολιτικής ζωής του, το που είναι το εξής. Ότι εσείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συμβάλλατε σε αυτή την κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, εμφανίζεστε σήμερα να θέλετε να γίνετε οι σωτήρες της χώρας. Δεν μπορείτε. Δηλαδή δεν μπορείς. Και αυτό σωστό. Δεν μπορείς να θέλεις να χτίσεις πάλι το σπίτι σου με τα παλιά τούβλα. Δεν γίνεται. Κύριε Καράγλου, και αυτό σωστό. Θέλω να πω κάτι. Τι πιστεύετε εσείς ότι με απόφαση αυτού του είδους, ότι οι 300 είναι το ίδιο και ότι αυτοί οι οποίοι καταστρέψαν τη χώρα δεν μπορούν να την ξανασώσουν, τι πιστεύετε ότι θα γίνει μετά τις επόμενες εκλογές? Να και έρθουν και καινούργια πρόσωπα. Θα έρθουν και καινούργια πρόσωπα, λοιπόν, θα πούν οι 250-260 που είναι non-name, όπως είναι ο Καράγουλο και κάποιοι άλλοι σαν αυτόν, και θα μείνουν οι 30-40 μεγαλοκαχαρίες οι οποίοι διοικούν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν το ξέρετε αυτό? Έτσι. Δεν το ξέρετε ότι αυτοί που προέρχονται από τα τζάκια ή από τις μεγάλες οικογένειες ή παίζουν καλό ποδόσφαιρο, καλό μπάσκετ ή είναι καλοί ηθοποιοί ή έχουν άντρα καλό τραγουδιστή, θα επιβιώσουν και πάλι και θα την τυρώσει ο Καράγουλο και όχι η Καράγουλο? Αν το πρόβλημα της χώρας είναι ο Καράγουλο, ο Καράγουλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να φύγει. Δεν ήταν ανεπαγγελματία δουλειά και πάλι δεν ξαναγυρίσει. Αλλά θέλω να πω ότι μήπως με τη λογική των υποθετικών αυτών απόψεων τελικά επιβιώσουν πάλι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κρίση. Αυτό. Και να δείτε ότι θα επιβιώσουν αυτοί. Επιβιώσουν αυτοί που έρχονται από τα τζάκια, γιατί το Μέγκα και ο Αντένα και ο Άλτερ και όλα τα μεγάλα κανάλια, αυτούς θα παίζουν μόνιμα και αυτούς θα προβάλλουν. Οπότε ο Μπαρμπαμίτης όταν πάει να ψηφίσει, αυτόν θα ψηφίσει που βλέπει στην τηλεόραση. Δεν θα ψηφίσει τον Καράγκουλο που δεν τον ξέρει. Για τον Καράγκουλο θα επικρατήσει η λογική ότι όλοι το ίδιο είναι, όλοι είναι κλέφτες. Και θα επιβιώσουν οι μεγάλοι κλέφτες και θα πάνε οι άλλοι, τα θύματα, τα απλά θα πάνε χωρίς παπά. Αδιάβαστα. Έχετε δίκιο, κύριε Καράγλου. Γι' αυτό λέω και εγώ. Πολύ ωραία τα λέω. Έτσι. Εσύ λέτε ότι όλοι το ίδιο. Να πούνε όλοι το ίδιο. Λοιπόν, ας φύγει ο Καράγλου. Αν σωθεί ο τόπος φεύγοντας ο Καράγλου, εγώ σήμερα υποβάλλω την παρέτησή μου. Εγώ δεν λέω. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι ευθύνονται, αυτοί οι οποίοι διοικούν τον τόπο, οι οποίοι δεν είναι περισσότεροι από 20 από το ένα κόμμα και 20 από το άλλο? Αυτοί τι θα γίνουν? Μία χούφτα είναι. Είστε εναντίον των ανθρώπων που προέρχονται από τα τζάκια και με το όνομά του γίνονται. Αυτό, έτσι, αυτό μας λέτε. Γιατί μόνο από εναντίον αυτών είμαι. Οι βουλευτές, το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναλέω άλλη μια φορά, διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι τηρονομούν την έδρα, αυτοί που αγοράζουν την έδρα και εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι αυτοί που προέρχονται από το Star System, βλέπετε τραγουδιστές ή σύζυγοι τραγουδιστών, έτσι, ηθοποιοί, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, και είναι αυτοί οι οποίοι προέρχονται από κοινωνικούς αγώνες. Δυστυχώς αυτοί οι οποίοι δεν επιβιώνουν και είναι πιο αναλώσιμοι είναι η τέταρτη κατηγορία, αυτοί οι οποίοι εκφράζουν το λαό. Οι άλλοι που έχουν κάποιο λόγο για να βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο δυστυχώς παραμένουν. Είναι αυτοί που έχουν τις ευθύνες και είναι αυτοί οι οποίοι παραμένουν. Τώρα μας έχετε αφήσει άφωνος. Έτσι είναι. Γιατί εγώ. Γιατί λέω αλήθειες. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Θέλω να πω ονόματα, γιατί αν πω και ονόματα, τότε θα με διαγράψουν κιόλας και θα βγείτε κι εσείς και θα λέτε απάει, ας πούμε. Ήταν γραφικός αυτός. Γιατί όποιος λέει πολλά ή λέει την αλήθεια γίνεται γραφικός. Η αντάρτιση, η προδότηση, η γραφικός. Εγώ γιατί με αντιπολίτευση γίνω γραφικός. Αν είναι κυβέρνηση θα ήμουν αντάρτης. Να ρωτήσω κάτι. Εάν ο Κώστας Καραμαλής δεν λεγόταν Καραμαλής και ήταν αυτός που ήταν, θα τον ψηφίσατε για πρωθυπουργό και αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας ή όχι? Κοιτάξτε, ο Κώστας ο Καραμαλής, αν θέλετε την απάντηση, όμως,
Έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας χαρισματικός επικοινωνιακά άνθρωπος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ μορφωμένος, σοβαρός, ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί. Προφανώς ότι λεγόταν Καραμαλής, τον βοήθησε να φτάσει εκεί που έφτασε, έτσι. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, αν δεν λεγόταν Παπανδρέου και δεν ήταν εγγονός πρωθυπουργού και γιος πρωθυπουργού, το θα είχε κλειδί ούτε διαχειριστή στην πολυκατοικία του. Βεβαίως, το ίδιο. Αυτό. Μα ήταν τυχαίο, ήταν τυχαίο κύριε Καράογλου. Που ο Μητσοτάκης δεν τον έκανε τον Γκώστα τον Καραμαλή, ούτε καν υφυπουργό. Δεν ήταν τυχαίο. Εντάξει, αυτό ήταν άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις εσωκομματικές ισορροπίες. Και την οικογενειοκρατία. Ψυχολογικό ήταν το πρόβλημα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Σας έχει αποκαρδιώσει ο κύριος Καραμαλής? Κοιτάξτε, εγώ έχω πει το εξής, ότι στα 5,5 χρόνια της θητείας του Κώστα του Καραμαλή, θεωρώ ότι το πρόστιμο ήταν θετικό. Αλλά από εκεί πέρα δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έκανε σημαντικά λάθη. Ένα από τα σημαντικότερα κατά την άποψή μου είναι ότι το 2004-2005 όταν μπορούσε να κάνει πραγματικά επανίδρυση του κράτους και μια ειρηνική επανάσταση, δυστυχώς μπήκε στη λογική της διαχείρισης. Αν προχωρούσε τότε σε επανίδρυση του κράτους, η κοινωνία ήταν με τον Κώστα τον Καραμαλή, τον στήριζε, τον πίστευε, τον αγαπούσε, θεωρούσε ότι είναι ένα νέο παιδί άφθαρτο, το οποίο είχε πραγματικά πολλά προσόντα, ήταν χαρισματικός, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει τον τόπο. Δυστυχώς εγκλωβίστηκε από 5-6 ανθρώπους, μπήκε στη λογική της διαχείρισης και όταν μπήκε στη λογική της διαχείρισης είναι θέμα χρόνου πότε θα σε φάει μαρμάγκα. Όπως και τον έφαγε μαρμάγκα, έτσι. Αυτό δεν πρέπει. Εγκλωβίστηκε. Άσε τον Καραμαλή τώρα, πάμε στο σήμερα. Από 5-6 δεν έχουμε χρόνο. Μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο. Καλώς. Το θέμα είναι τι κάνει τώρα ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως εγκλωβίζεται και αυτός ακολουθεί τα βήματα του Κώστα Καραμαλή και κάνει τα ίδια λάθη. Προσέξτε, λέω ότι σε αυτή τη φάση ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, είναι πραγματικά ανοιχτός και στους βουλευτές και στην κοινωνία και τα κομματικά στελέχη. Λέω σε αυτή τη φάση. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο Κώστας. Ναι, αλλά κατηγορείται όμως. Θυμίζω ότι και ο Κώστας ο Καραμαλής μέχρι το 2004 πραγματικά ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Ωστόσο όμως ακούγεται γκρίνια μεγάλη μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι τις αποφάσεις και κυρίως τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την Τρόικα δεν τα λαμβάνει μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, αλλά από τη δική του Τρόικα, τη δική του ομάδα. Είναι λογικό ο κάθε ηγέτης να έχει γύρω του κάποιους συνεργάτες, τους οποίους εμπιστεύεται περισσότερο, γιατί μπορεί να έχει μια μακροχρόνια διαδρομή μαζί τους, γιατί τους έχει εκτιμήσει, γιατί έχει εκτιμήσει την ορθότητα των σκέψεών τους και όλα σχετικά. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα τον αγωνίσουμε το δικαίωμα αυτό. Από εκεί πέρα σας λέω ότι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι αν εγώ πάρω σήμερα τον Αντώνη του Σαμαρά στο κινητό του και σας λέω στο κινητό του, θα το σηκώσει και θα μου απαντήσει. Αυτό μου φτάνει. Αυτό το κάνει υπάρχει ο Καλαμαντιάνος. Δυνατότητα επαφής. Και αν του ζητήσω ραντεβού, αν όχι σήμερα, αύριο θα με δεχθεί. Αυτό είναι σημαντικό. Σε αυτά δεν το πιάνει. Αν εκτελεί αργότερα ο πρωθυπουργό, είναι ένα άλλο ζήτημα. Σας λέω ότι και ο Κώστας Καραμαλής μέχρι το 2004 πραγματικά είχε ανοιχτές πόρτες και μετά το 2004 μέχρι και το 2009 που ήταν πρωθυπουργό, εμείς τον είδαμε μία φορά όταν μας δέχτηκε το Σεπτέμβριο του 2004 ο κ. Βλάχος, το θυμάται, γιατί έκανα ρεπορτάζ για το πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας και είμαι σίγουρος ότι το θυμάται, όταν ξεκίνησε θεσμικά να βλέπει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από ένα τεταρτάκι. Και έκτοτε οι πόρτες κλείσαν. Εξαφανίστηκε. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση. Εμείς πάντως καλούμε τον κόσμο να σας ψηφίσουν. Δεν έχω τέτοιο άγχος. Πάλι είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ, πηγαίνω καλά. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Ράδιο 9.